Τι είπε προχθές απευθυνόμενος προς τον Έλληνα Υπουργό Εξωτερικών Νίκο Δένδια ο Τούρκος πρέσβης στο Όσλο, αφού προηγουμένως έθεσαν το ζήτημα της αποστρατιωτικοποίησης με ένταση ο πρόεδρος Ερντογάν και ο Υπουργός Εξωτερικών, ότι το διεθνές δίκαιο της θάλασσας είναι η βάση για την επίλυση της διαφοράς, αλλά πρέπει να ληφθούν υπόψη και άλλες αρχές, όπως η ισότητα, η δικαιοσύνη και τα αμοιβαία δικαιώματα. Η Τουρκία, μετά την θεωρία των γκρίζων ζωνών του 1995, μετά τη θεωρία της γαλάζιας πατρίδας των τελευταίων ετών, έρχεται τώρα μέσω της αποστρατιωτικοποίησης να θέσει ομά ζήτημα ελληνικότητας των μεγάλων νησιών του Αιγαίου. Και μάλιστα πότε? Όταν την ίδια στιγμή η Κυπριακή Δημοκρατία εγκαταλείπει την απέτησή της για επιβολή κυρώσεων με το επιχείρημα ότι κουράστηκαν οι εταίροι μας και προτείνει προς την άλλη πλευρά μία συμφωνία που οδηγεί με τα βεβαιότητος στην έμεση αναγνώριση του Τούρκο-Κυπριακού ψευδοκράτους από την ίδια την Κυπριακή Δημοκρατία. Η Κύπρος προτείνει ήδη στην απέναντι πλευρά την επαναλειτουργία του παράνομου αεροδρομίου Τίμπου, αλλά για να μην κατηγορηθεί ότι αναγνωρίζει ευθέως το ψευδοκράτος, προτείνει αυτό να λειτουργήσει υπό την ομπρέλα του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών. Σε αντάλλαγμα ζητά την επιστροφή της αμοχώς τους στους νόμιμους κατοίκους της και τη λειτουργία της περιοχής υπό την υποπτία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Πλέον αυτόν ζητάει να εφαρμοστεί το πρωτόκολλο της Άγκυρας ώστε να μπορούν να γίνονται δεκτά κυπριακά πλοία σε τουρκικά λιμάνια. Συνέντευξη που έδωσε ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας Τσαβούσογλου στην εφημερίδα Το Βήμα και στον συνάδελφο Άγγελο Αθανασόπουλο αναφέρει ότι στόχος τους είναι μια ειδική συμφωνία που θα προετοιμάσει το συνυποσχετικό για το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης, το οποίο θα κληθεί να επιλύσει την ελληνοτουρκική διαφορά όχι μόνο στη βάση του διεθνούς δικαίου της θάλασσας, αλλά και των αρχών που ανέφερε ο Τούρκος πρέσβης στο Όσλο κατά την αντιπαράθεσή του με τον Έλληνα Υπουργό Εξωτερικών. Ο Τσαβούσογλου λέει: θα έπρεπε να υπενθυμίσω ότι ακόμη και αν φέρουμε τα ζητήματα ενώπιον του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης, χρειάζεται να διαπραγματευτούμε μια ειδική συμφωνία. Αυτός είναι ο λόγος που επιμένουμε να δίνουμε έμφαση στη σημασία του διαλόγου. Θα πρέπει επίσης να υπογραμμιστεί ότι ήταν η Ελλάδα που εισήγαγε επιφυλάξεις στη δικαιοδοσία του δικαστηρίου, όπως το αποστρατιωτικοποιημένο καθεστώς των νησιών του Αιγαίου, το εύρος του εναερίου χώρου, ο καθορισμός των θαλασσίων ορίων, η Who is the Major εφαρμογή των άρθρων 44 και 83 της Σύμβασης για το Δίκαιο της Θάλασσας. Οι Τούρκοι όταν λένε Χάγη εννοούν ότι πρέπει να απαρετηθεί η Ελλάδα από τις επιφυλάξεις Ευάγγελου Βενιζέλου, Κρατερού Ιωάννου για θέματα άμυνας και εδαφικής ακαιρεότητος από την δικαιοδοσία του δικαστηρίου ώστε να περιληφθούν οι γκρίζες ζώνες και οι αποστρατιωτικοποιήσεις στο συνυποσχετικό. Είναι ποτέ δυνατόν να δεχτεί ελληνική κυβέρνηση και Έλληνας πρωθυπουργός να αχθούν ενώπιον της κρίσης της Χάγης θέματα όπως η κυριαρχία μας επί νήσων? Οι Ινούσες είναι τόσο αρχαία ελληνικές ώστε μετήχαν, για όσους δεν το ξέρουν, στην πολιορκία της Τρίας και θα κρίνουν την ελληνικότητά τους ξένοι δικαστές? Εις ό,τι αφορά την συνθήκη των Παρισίων, της οποίας οι Τούρκοι δεν αποτελούν μέρος για να την επικαλούνται, δέον να επισημανθούν τα εξής. Την ανέτρεψε στην πράξη αυτό που στο διεθνές δίκαιο ονομάζουμε θεμελιώδη μεταβολή των συνθήκων. Όταν οι Τούρκοι εισέβαλαν το 1974 στην Κύπρο προκηρύσσοντας ουσιαστικά πόλεμο και όταν στον πόλεμο αυτό έπεσαν Έλληνες στρατιώτες της Ελβίκ. Όταν οι Τούρκοι το 1995 υιοθέτησαν την απειλή πολέμου μόλις η Ελλάς υπέγραψε τη Διεθνή Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας 12 μίλια και το 1996 αποβίβασαν κομμάντος τους στο ελληνικό έδαφος των Ημείων. Όταν οι Τούρκοι έβαλαν τη στρατοχωροφυλακή τους να πυροβολεί Έλληνες στρατιώτες στο επεισόδιο του Εύρου τον Φεβρουάριο του 2020. Όταν οι Τούρκοι έχουν αναπτύξει τον μεγαλύτερο αποβατικό ναυτικό στόλο στο Αιγαίο. Και όταν επιμένουν ότι οι ελληνικά κατοικημένα νησιά είναι δικά τους, υπάρχει αμφιβολία για το αν δικαιούται ή όχι η Ελλάς να επικαλείται το δικαίωμα της νόμιμης άμυνας του ΟΗΕ και να οχυρώνει τα νησιά. Υπάρχουν αφελείς στην Αθήνα που πιστεύουν ότι αν υποχωρήσει 200 έως 400 μίλια στην τουρκική ενδοχώρα η στρατιά του Αιγαίου εκλείπει ο κίνδυνος και μπορούμε να αφήσουμε τα νησιά στο έλεος του Θεού. Τι λένε εδώ?
Στη δημιότυπα από την προχθεσινή εκπομπή της τουρκικής τηλεόρασης, όπως φαίνεται, έχουν αλλάξει τα ονόματα των ελληνικών νησιών σε τουρκικά. Σαρουχάν, εδώ πέρα τι λέει, Σαρουχάν Ανταλαρί. Και το άλλο, Μεντεσέ Ανταλαρί. Α, Ανταλαρί επομένως πρέπει να σημαίνει μάλλον νησί. Ε. Σαρουχάν λοιπόν εδώ και Μεντεσέ. Okay. Και το άλλο τι λέει εδώ, Μπουαζόνο Ανταλαρί. Α, είναι ζώνη ολόκληρη νήσων. Και εδώ τι λέει, Τράκια Αντάση. Και εδώ τι λέει, Κουζέι Σποράτ Ανταλαρί. Α, ωραία, θα πάρουν και τις σποράδες. Τι άλλο θα πάρουν ρε παιδιά εδώ πέρα, Κυκλάτ Ανταλαρί. Α, οι Κυκλάδες, σποράδες, Τρακία. Α, αυτά δεν τα μετονόμασαν σωστά. Α, τις Κυκλάδες τις αφήσανε, τις σποράδες τις αφήσανε. Εδώ τι λέει, Μπουαζόνο Ανταλαρί. Ναι, ναι. Α, αυτά τα μετονόμασαν μόνο εδώ. Οκ, ωραία.